Γεια σε όλους! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς τραβήξαμε κάποια πλάνα χρησιμοποιώντας τις κεραιούλες της Yagi. Στα 5,8 GHz είμαστε. Και θα δούμε πόσο μπροστά μπορούσαμε να πάμε, πόσο μπορούσαμε να μακριά από το σημείο που είμαστε. Εντάξει, σχετικά χωρίς κανένα εμπόδιο, αλλά κανονικά στα 5,8 GHz όταν το είχα δοκιμάσει μόνος μου, χωρίς καμία κεραία, κάποιο βοήθημα στο κοντρόλερ, φτάναμε κοντά στα 500 μέτρα και εκεί άρχισε να κάνει νερά, κοψίματα το σήμα, άρχισε disconnect κτλ. Οπότε με αυτές τις κεραίες είδα αρκετή βελτίωση στο σήμα, στην εμβέλεια και στη σταθερότητα κυρίως του σήματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουμε όχι να πηγαίνουμε μακριά όσον αφορά τα πλάνα τα οποία θα κάνουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο range test. Στην ουσία σε αυτό το βίντεο κάτι τέτοιο δείχνουμε. Αλλά θέλουμε να δείξουμε τη σταθερότητα την οποία έχει το σήμα στα 5,8 GHz με τις κεραιούλες της Yagi. Έχω δοκιμάσει και τα παραβολικά κάτωπτρα, τα οποία είχαν και αυτά πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά ίσως όχι τόσο ικανοποιητικό. Ίσως έκανε κάποια κοψίματα περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Δηλαδή και το σήμα όπως πήγαινα, αυτή τη στιγμή τώρα μπορεί να πάγωνε, να κοβότανε, να έκανε κάποια η εικόνα, κάποια κοψίματα αρκετά, θα έλεγα. Όχι disconnect απαραίτητα, αλλά κοψίματα. Εδώ παρόλο που βγάζει την ένδειξη για δύναμο σήμα, συνεχίζει να συμπεριφέρεται κανονικότατα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα απολύτως. Όπως βλέπετε η εικόνα είναι άψογη, δεν κολλάει καθόλου και είμαστε ήδη στα 500 μέτρα, 550 μέτρα. Εδώ για να είμαστε σίγουροι το έχουμε βάλει κοντά στα 100 το return to home altitude, ώστε να μην στο κάνουμε πουθενά. Έτσι έχει και κάποια αισθηφόρα. Εντάξει, πολλοί θα πείτε είναι υπερβολή να το βάλω τόσο, αλλά εγώ θέλω να είμαι σίγουρος 100% ότι δεν θα στουκάρω πουθενά. Το Mavic Mini δεν έχει κανέναν αισθητήρα τριγύρω, ούτε μπροστά ούτε πίσω, έχει μόνο από κάτω για το έδαφος, οπότε δεν θέλουμε να ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση, σε περίπτωση που κοπεί το σήμα, να πάμε και να στουκάρουμε κάπου στην επιστροφή. Γι' αυτό μια πολύ καλή συμβουλή είναι να βάζετε πάντα το υψόμετρο αρκετά περισσότερο, το υψόμετρο επιστροφής, από τα εμπόδια που θα συναντήσετε. Δηλαδή όταν θα ανεβάσετε το drone, κάνετε μια περιστροφή στον ορίζοντα και βλέπετε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά σας. Από αυτό το υψόμετρο που είστε, βάλτε και 20 μέτρα παραπάνω για σιγουριά. Καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Μια πολύ καλή συμβουλή, πάντα πετάμε όταν θέλουμε να πάμε και λίγο πιο μακριά κόντρα στον άνεμο, ώστε όταν επιστρέψουμε ο άνεμος να είναι μαζί μας, να μην ξελιγώσει την μπαταρία ακόμη πιο απότομα. Τώρα έχουμε φτάσει στα 1000 μέτρα. Κοιτάξτε, κανένα απολύτως κόψιμο όσον αφορά το βίντεο στη ροή, κανένα lag. Και βλέπετε και την μπαταρία, δορυφόρους είμαστε κομπλέ, το σήμα full. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό αξεσουάρ και πολύ μικρό που μπορούμε να το έχουμε συνεχώς επάνω. Βέβαια εδώ πέρα εγώ τραβούσα κάποια πλάνα για το βίντεο το οποίο έκανα. Μπορείτε να το δείτε καθώς θα βγει τώρα και στην οθόνη. Το τρέιλερ που είχα κάνει απόλυτη χαλκιδική. Αλλά χρειαζόταν και κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες. Οπότε αναγκαστικά κόβουμε τη ροή του βίντεο για να μπορέσουμε να τραβήξουμε τις φωτογραφίες. Εντάξει, τώρα πετάγονται κάποιες ενημερώσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν. Γενικώς, όταν έχουμε κόντρα τον ήλιο, όπως σε αυτή την περίπτωση, τι έκανα. Βλέπετε το exposure κάτω, το λόκαρα, αυτό το λουκετάκι εδώ κάτω. Τώρα μόλις το ξεκλίκαρα, επειδή κοιτάω κόντρα τον ήλιο, μου έχει σκοτεινιά στα πάντα. Οπότε το φτάνω εκεί που θέλω, κεντράρω και εκεί πέρα κλειδώνω, ώστε να έχω σταθερό πλάνο, καθαρό πλάνο, αλλά και τον ήλιο από εκεί, βλέπετε. Έχει κλειδώσει αυτή τη στιγμή όλη την έκθεση. Οπότε εδώ πέρα τώρα μπορούμε να πάρουμε ένα πολύ σωστό πλάνο. Λεπτομέρεια από όλο το τερέ, αλλά και τον ήλιο απέναντι. Διαφορετικά θα φαινόταν πολύ άσχημα. Δηλαδή,
αν δεν το κάναμε αυτό, τώρα κάτω θα ήταν όλο σκοτεινό και από σκοτεινό μόλις κατεβαίναμε κάτω τον gimbal της κάμερας, θα φαινόταν πολύ φωτεινό απότομα. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Οπότε μια πολύ καλή συμβουλή είναι να κεντράρουμε που θα έχουμε το σωστό φωτισμό, το σωστό exposure, ώστε εκεί να το κλειδώσουμε και να μην είναι σταθερά, όπως είναι τώρα. Τώρα που άλλαξες τη φωτογραφία, αυτόματα το ξεκλείδωσε. Οπότε βλέπετε πως σκοτεινιάσε. Μόλις κατεβαίνω, γίνεται φωτεινό. Μόλις ανεβαίνω όμως, σκοτεινιάζει. Σε ένα βίντεο δεν θέλουμε αυτές τις συναλλαγές. Βέβαια εδώ θα μου πείτε, θα μπορούσα να είχα και κάποια φίλτρα. Να πάρω κάποια φιλτράκια ND. Δεν έχω κάποιο φίλτρο επάνω. Δεν φοράει τίποτα ο φακός. Γιατί ακόμη απλά δεν έχω αγοράσει κάτι τέτοιο. Αλλά θα φανεί και στο μέλλον, θα βοηθήσει πολύ κάποιο τέτοιο φιλτράκι. Γενικώς παίζω στο ότο ακόμη. Γιατί αλλιώς με το shutter speed μπορεί να είχαμε διάφορα πιο περίπλοκα πράγματα που έπρεπε να ρυθμίσουμε. Οπότε προς το παρόν παίζουμε μόνο με το auto exposure lock. Έχουμε φτάσει στα 1400 μέτρα μακριά από εκεί που απογειωθήκαμε και είναι ένα σημείο που έχει αρκετά wifi, είδατε και προηγουμένως στο γράφημα, εδώ. Εντάξει, όχι στη πεντάρα την πάντα, στη 2,4, αλλά δεν έχει κάνει το παραμικρό κόψιμο με τις κεραιούλες της Yagi για 5,8 GHz. Το τονίζουμε αυτό γιατί πολλές φορές κάποιοι, έχω δει βίντεο στο YouTube που μπερδεύουν το ποιο ακεραία είναι η σωστή που πρέπει να φορέσουν. Οι μεγάλες, αυτές που είναι μεγάλες σε μήκος που έχει τα πιο μεγάλα πασαλάκια, είναι για τα 2,4 αποκλειστικά. Οι κοντές, ένας εύκολος τρόπος να το προσδιορίσουμε, είναι για τα 5,8. Οπότε μεγαλύτερη συχνότητα, πιο μικρά πασαλάκια, να ξέρουμε τι φοράμε. Πρέπει ανάλογα με τις κεραίες που θα φορέσουμε να το ρυθμίσουμε στη σωστή συχνότητα. Κανόνας. Είναι must αυτό. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά όσον αφορά το σήμα. Εδώ η αλήθεια είναι ότι το έφτασα στα 1535 μέτρα που βλέπετε και δεν το πήγα παραπέρα χωρίς να έχω το παραμικρό κόψιμο. Ο χειρισμός της κάμερας είναι άψογος και εδώ πέρα είχα την ευκαιρία να τραβήξω κάποια πάρα πολύ ωραία πλάνα τα οποία χρησιμοποίησα και στο βίντεο και στο Instagram, έτσι σε κάποιες φωτογραφίες. Τώρα μπορούμε να δούμε κάποιες ωραίες κινήσεις, καθώς μπορούσαμε να τραβήξουμε ένα πολύ ωραίο πλάνο από τα σκάφη τα οποία περνούσαν και το εκμεταλλευτήκαμε. Γενικώς, πρέπει να ρυθμίσουμε το gimbal να κάνει ομαλές κινήσεις, να ρυθμίσουμε δηλαδή το smoothness του. Να μην κάνει απότομα πάνω-κάτω, πάνω-κάτω απότομα, να σταματάει, αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε το smoothness στο επίπεδο το οποίο θεωρούμε καλό σύμφωνα και με το χέρι μας. Έτσι. Αυτό χρειάζεται λίγο πειραματισμό. Εγώ δηλαδή το έχω σε ένα μέσο επίπεδο, ώστε ταυτόχρονα να μπορώ να ρυθμίζω και το smoothness. Γενικά οι περισσότεροι πετάνε σε mode 2. Εγώ προτιμώ το mode 3. Το mode 3 θυμίζει πιο πολύ κινήσεις ενός παιχνίδι στο PlayStation. Αριστερός μοχλός, πάμε μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Σαν να κινούμαστε, όπως κινούμε ένα χαρακτήρα. Με το δεξί stick, πάνω κάτω ανεβοκατεβάζουμε ύψος και περιστρέφουμε αριστερά ή δεξιά την κάμερα. Κάνει δηλαδή rotate όλο το drone. Είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, αλλά έχω βρει ότι στο mode 3, επειδή η κίνηση ήταν γνώριμη και από το PlayStation, μπορώ να το χειριστώ καλύτερα και να χειριστώ καλύτερα τρεις κινήσεις ταυτόχρονα, τις οποίες θα δούμε και λίγο παρακάτω, καθώς προχωράω. Δηλαδή, να ανεβοκατεβάζω το gimbal ταυτόχρονα με μια πλάγια κίνηση πηγαίνοντας δεξιά-αριστερά, όπως πάντα καβούρια σε αυτή την κίνηση, και ταυτόχρονα να περιστρέφω και την κάμερα με το δεξί μοχλό. Τώρα το βάλαμε λίγο στο σπορ για να πάμε λίγο πιο γρήγορα, να το ξεπεράσουμε όλο αυτό, να φτάσουμε πιο κοντά και να τραβήξουμε κάποια πλάνα από τα καραβάκια και γενικώς το τι μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε κάποια ωραία πλάνα από αυτό το όμορφο τοπίο.
Το μέρος που βρισκόμαστε είναι στο αγωνίσι της Χαλκιδικής. Απογειωθήκαμε από το σημείο που είδατε, που είναι ο δρόμος στην ουσία όπως περνάει. Έχει αρκετά μέρη εκεί να σταματήσουμε και ένα πολύ ωραίο σημείο για να πάρουμε κάποια πάρα πολύ ωραία πλάνα σε σχέση με τον drone. Πλάνα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Πολύ ωραία ώρα της ημέρας αυτή με τον ήλιο να δει. Τώρα, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι το πώς θα χρησιμοποιήσω σε λίγο, όχι ακόμη πειραματίζομαι, αυτές τις τρεις κινήσεις που ανέφερα. Δηλαδή, να κάνω μία περιστροφική κίνηση ταυτόχρονη χρησιμοποιώντας τρία πράγματα. Εντάξει, τώρα ψάχνω λίγο τις γωνίες τις οποίες θέλω, από πού θέλω να ξεκινήσω. Είμαι στο Spore Mode. Το Spore Mode γενικά είναι πολύ απότομο. Οι κινήσεις μπορεί να είναι πολύ jerky. Δηλαδή, τάκ, 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 απότομα γυρνάω αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω. Το drone πάει πάρα πολύ γρήγορα. Και οι κινήσεις του είναι πολύ νευρικές. Ακόμη όμως και σε αυτό το mode, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με πολύ απαλές κινήσεις στους μοχλούς. Και αυτό θα το δείξουμε σε λίγο μόλις τραβήξουμε, αφού σκιαγραφίσουμε όλο το χώρο. Εντάξει, τώρα πέρασε τα 120 μέτρα και αυτό έχει βγάλει και αυτό το μήνυμα. Οπότε βλέπετε που βρισκόμαστε. Πετάμε ήδη 12 λεπτά και η μπαταρία είναι στο 53%. Το χρησιμοποιήσαμε σε Spore Mode. Το πήγαμε γρήγορα. Σήμα δεν χάσαμε πουθενά. Και τριπλασιάζαμε στην ουσία την εργοστασιακή απόσταση χρησιμοποιώντας μόνο τις κεραίες. Γιατί πραγματικά το είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορούσα να πάω περισσότερο από 550-580 μέτρα στα 5,8 GHz χωρίς να χρησιμοποιήσω κεραίουλες. Πραγματικά εντυπωσιακές. Και είναι ένα πολύ φθηνό αξεσουάρ που μπορούμε να το έχουμε πάντα μαζί μας. Μέσα στην θηκούλα με τον drone, τις φοράμε και πετάμε. Παίζουμε λίγο και με τα modes, να βρούμε ποιο μας βολεύει. Βασικά εδώ τώρα ψάχνω το καραβάκι. Χάθηκα λίγο, αλλά θα το βρω. Εδώ είμαστε. Ο στόχος εντοπίστηκε. Τραβάμε και κάποια φωτογραφία για το αρχείο και πάμε τώρα να γράψουμε. Ας κατεβούμε λίγο πιο κάτω γιατί είμαστε αρκετά κοντά. Ωραία, αφού το στοχεύσαμε, τώρα αρχίζω να χρησιμοποιώ αυτό που σας είπα. Είμαι στο Spore Mode όμως. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τώρα θα τραβήξω το πλάνο το οποίο χρησιμοποίησα και στο βίντεο. Που έχει background και τον ήλιο. Λοιπόν, αφού φτάσαμε εδώ που θέλουμε, είδαμε τι θέλουμε να τραβήξουμε. Ξεκινάμε και αρχίζουμε να πηγαίνουμε στα αριστερά, στο Mode 3 που είμαι με τον αριστερό μοχλό. Και προσέξτε, επειδή κινείται γρήγορα, προτιμώ να βάλω όχι το Cinesmooth που είναι πολύ άργο σαν mode, αλλά το κανονικό. Ναι, και το άλλαξα σε S. Okay. Για να τραβήξω αυτό το πλάνο. Θέλει πολύ λεπτό χειρισμό. Ταυτόχρονα πάω αριστερά με τον μοχλό τον ένα και με τον άλλον κεντράρω.
Gimbal εδώ δεν χρησιμοποίησα περισσότερο γιατί δεν χρειαζόταν να σηκώσω. Αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ βολικό και με το αριστερό χέρι, εκεί που είναι η ροδέλα του gimbal, να μπορέσω να την ρυθμίζω και αυτήν, όπως κάνω τώρα. Τώρα κάνω τρεις κινήσεις ταυτόχρονα. Ένα πολύ ωραίο πλάνο που μπορούμε να τραβήξουμε οπουδήποτε. Φαίνεται πάρα πολύ smooth. Το EV το έχω γενικό στο μείον 0,7, εκεί παίζω, γιατί στο 0 συνήθως ακόμη και τη μέρα τα πλάνα φαίνονται αρκετά υπερφωτισμένα. Δηλαδή σαν να έχει πολύ φως, σαν να καίγεται λίγο το όλο βίντεο και η φωτογραφία και στις φωτογραφίες και αυτό. Οπότε έχω προτιμήσει να το κλειδώσω σε εκείνο το σημείο περίπου παίζω, στο μείον 0,7 με μείον 1. Γιατί έχει πολύ καλύτερη απόδοση χρωμάτων, μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να έχει μεγάλη υπερέκταση. Καλά, το μήνυμα που πετάει είναι από ένα πρόγραμμα, επειδή φορτίζει και το κινητό ταυτόχρονα με το χειριστήριο. Μακάρι να μην γινόταν αυτό στο Android, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί, που σημαίνει μικρότερη διάρκεια ζωής για το χειριστήριο. Και εδώ τώρα ψάχνουμε κάποια τελευταία πλάνα που θέλουμε να τραβήξουμε. Ακόμη έχουμε άφθονο χρόνο. Μπορούμε να τραβήξουμε πολλά πράγματα ακόμη. 9 λεπτά πτήσης ακόμη. Έτσι. Ποτέ δεν το φτάνουμε στα όρια του. Πάντα αρχίζουμε να προσγειωνόμαστε. Και αν το κρίνουμε σκόπιμο όπως έκανα τώρα, μπορούμε να ρυθμίσουμε το return to home altitude, αν δεν υπάρχουν εμπόδια και είμαστε αρκετά κοντά και το είχαμε αρκετά μεγάλο, να το ρυθμίζουμε και την ώρα της διαδρομής. Αυτό θα βοηθήσει ώστε με το που γυρίζει, όπως τώρα, να μην ανέβει στα 90 μέτρα που το είχα, να φτάσει μέχρι τα πλάνα που είχε. Μέχρι τα μέτρα τα οποία όρισα, που είναι τα 57 αυτή τη στιγμή. Πολύ χρήσιμο tip. Την ώρα που κάνει return to home, έχουμε την ευελιξία να μπορέσουμε να χειριστούμε καλύτερα την κάμερα και να τραβήξουμε ένα πολύ ωραίο πλάνο. Γιατί το drone κατευθύνεται προς εμάς. Έχει συγκεκριμένη απόσταση. Εμείς όμως μπορούμε να το χειριστούμε όπως κάνω τώρα, ενώ γυρνάει στο return to, κάνει return to home, και να τραβήξουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να αναλαμβάνουμε την κίνηση αυτή. Οπότε ενώ κινείται, ταυτόχρονα εμείς μπορούμε να πειράξουμε gimbal και να αλλάξουμε αριστερά-δεξιά την κάμερα, κάνοντας αυτή την περιστροφή όπως έκανα τώρα ή ό,τι άλλο θέλουμε, πολύ πιο εύκολα, με έναν πολύ καλύτερο τρόπο. Εδώ έχασε το σήμα γιατί οι κεραίες κοιτούσαν ευθεία. Οι Yagi ξέρουμε, και γενικώς οι κεραίες, άμα έρθει ακριβώς από πάνω μου στο drone, δεν πρέπει να κοιτάξουν οι κεραίες οι πλάκες της προς το drone. Οπότε εκεί χάνουμε λίγο το σήμα, δεν είναι ότι καλύτερο. Και στο Sport Mode, όταν το κατεβάζουμε και κατεβάζουμε κάτω το μοχλό, κατεβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Βλέπετε, κατέβαινε με σχεδόν 10 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά για το τωρινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας αρέσουν τα tips. Και θα συνεχίσουμε και με επόμενα τέτοια βίντεο σε μελλοντικό χρόνο. Γεια χαρά!